Θεσσαλονίκη, Παρασκευή μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από τη φωλιά του κτίνους που τη βλέπουμε εδώ. Κάτι περίεργο βγαίνει από μέσα, για να δούμε τι είναι αυτό. Χαίρετε! Τι έχουμε εδώ, τι συμβαίνει? Είναι ώρα για μεσημεριανή προπόνηση και άλυτα. Λόγω του ότι είχα μείνει κάποιες μέρες αυτός το δουλάβει λόγω ενός θετικού συμβάντος, μια αρχιτεκτονικής που θα κάνει κάτω. Κάτω? Κάτω... Κάτω στο έδαφος εννοείται. Όχι, όχι, το έδαφος είναι μια φράτα. Διακριτές μεταξύ των ποδιών και του κράνους εκεί που... Δηλαδή, όταν γίνεται πιο σαφής. Κάτω κοντά σε εκείνο το έτσι που έχει δύο καθέρωθεν και κάνει διάφορα. Τώρα είναι λόγω του... Μήπως γίνεστε εσχρός... Δύσκολα σας το βγάλουμε έτσι πολύ πόσο... Μήπως γίνεστε εσχρός, για προχωρήστε στα υπόλοιπα. Απλά λόγω των ότι έβαζα ψηλές πιέσεις από 220 και πάνω στα ελαστικά μου τα τούμπουλα, δημιουργήθηκε ένα μικρό... μια μικρή κύφη, ένα καρουμπαλάκι εκεί κάτω, το οποίο όταν συνδυάζουν να την πηδήξει στέλα πάνω, δημιουργούσε πόνο. Οπότε να κάθεται να κάνω μια κουσούλα και ο γιατρός επειδή ήταν 3 εβδομάδες εκτός, του είπα ότι δεν σφάξανε, πλακωθήκαμε εκεί στο ιατρείο και βρήκα τη λύση για να κάνω την προπόνηση πάρα από την απαγόρευση του ιατρού. Και η λύση βλέπουμε ότι είναι αυτή εδώ, ε! Ναι, είναι ειδικό ποδήλατο, δηλαδή το ποδήλατο κάτι είναι... Κάτι λύση βλέπω εδώ. Ναι, κοιτάξτε, το ποδήλατο είναι μία όρκα αγωνιστική. Απλά παρήγγειλα ένα ειδικό εργαλείο, κάνει γύρω στα 3.000 ευρώ, θα σας το δείξω λιγάκι κιόλας, είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Φαίνεται σαν κανονικό άλεν, αλλά δεν είναι άλεν. Είναι ειδικό άλεν για χειρουργημένους. Είναι αποστηρωμένη επιφάνεια, ώστε να μην έχει πρόβλημα ούτε στο σώμα σου μετά την εγχείρηση, ούτε το ποδήλατο. Και με το οποίο, μη γελάτε, είναι άκρη σοβαρά το σύστημα. Εγώ το βλέπω για γούτι άλεν πάντως. Όχι, όχι, δεν είναι ούτε γούτι, ούτε και το άλεν, αλλά ειδικό άλεν, με το οποίο βγάζουμε το παλουκόσωμο και τη σέλα, ώστε και να θελήσει να υπάρξει τριβή μεταξύ του κάτω που σας έλεγα της ιδιαίτερης επιφάνειας και του ποδηλάτου δεν γίνεται. Οπότε θα ακολουθήσει μια δεκάρα προπόνηση 10 χιλιόμετρων, μόνο από πενταγιά, σε 55-11 γρανάτομα. Δηλαδή από βασιλιάς του Μαγεία γινόμαστε και βασιλιάς της ορθοπεταλιάς. Ναι, μερικές φορές η εξειδικευμένη και η σπεσμένη προπόνηση είναι ακόμη καλύτερο, δηλαδή που λειτουργεί από την... Συμφωνούμε απόλυτα. Και καινούργιο τιμονάκι βλέπουμε εδώ. Ναι, ναι, είναι για να πιάνεις ακόμη καλύτερα. Είναι και αυτό για εγχειρισμένους ανθρώπους. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από εδώ για τα 10 χιλιόμετρα μου, θα σας δω σε μισή ωρίτσα, θα κάνω 2-3 σύρκου που είμαι στην πόλη. Φαντάζομαι μερικά λαχταριστά χιλιόμετρακια. Ναι, 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 όλα με 15 ευρώ, κάνω το μαλάκι. Ωραία, πολύ ωραία.